Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, μια ιστορική σχολή που ιδρύθηκε το 1837 και το 1930, εξελίχθηκε σε αυτοτελές ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ξεκινάει με την αναστολή της λειτουργίας 4 εργαστηρίων της σχολής. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η λειτουργία 3 εκ των 13 εργαστηρίων του τομέα ζωγραφικής και 1 εκ των 3 εργαστηρίων του τομέα γλυπτικής. Τα εργαστήρια αυτά πάβουν να λειτουργούν λόγω αποχώρησης των καθηγητών, οι οποίοι δεν αναπληρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι οι δεκάδες φοιτήτριες και φοιτητές που είχαν ήδη ξεκινήσει να παρακολουθούν ή είχαν επιλέξει να ξεκινήσουν σε αυτό το εξάμηνο τα παραπάνω εργαστήρια, μένουν ξεκρέμαστοι. Ενώ μέχρι τον επόμενο χρόνο προβλέπονται και άλλες αποχωρήσεις καθηγητών και συγκεκριμένα επιπλέον 4 εργαστηρίων βασικών κατευθύνσεων. Μάλιστα, ο τομέας της χαρακτικής που σήμερα υπολειτουργεί, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, κινδυνεύει με κλείσιμο, καθώς του χρόνου μένει με 1 μέλος ΔΕΠ. Αυτά τα προβλήματα προστίθενται σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση που περιλαμβάνει το δυσβάσταχτο κόστος ζωής και σπουδών, την αναμέτρηση καθηγητριών και καθηγητών, φοιτητριών και φοιτητών και εργαζομένων της σχολής με τις ανυπαρκείς υποδομές, την πετσοκομμένη φοιτητική μέρημνα, την υποστελέχωση, το μεγάλο κόστος αναλώσιμων και άλλα. Ενώ οι συνθήκες σπουδών σε πολλές περιπτώσεις είναι επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων της σχολής. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει εξαερισμός στις εγκαταστάσεις του τομέα της χαρακτικής, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές χρησιμοποιούν υλικά που είναι τοξικά. Συχνά είναι τα περιστατικά με σοβάδες που πέφτουν με τις οροφές να στάζουν, ενώ η θέρμανση και ο κλιματισμός υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που φέρνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αερόθερμα και σόμπες το χειμώνα από το σπίτι τους ή ανεμιστήρες το καλοκαίρι. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι φυσικά φαινόμενα, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που συμφωνούν και υλοποίησαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εμπορευματοποίησης και υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των πανεπιστημίων, οι σπουδές στην ΑΣΚΤ υποβαθμίζονται ραγδαία. Ερωτάτε, ο κύριος Υπουργός, τι άμεσα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να προσληφθεί άμεσα και με ευθύνη του κράτους μόνιμο, διδακτικό και βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό, ώστε να επαναλειτουργήσουν στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών τα εργαστήρια της ζωγραφικής, της γλυπτικής και να μην κλείσει ο τομέας της χαρακτικής. Να στελεχωθεί η σχολή με επαρκείς καθηγητές με βάση τις ανάγκες, να αντιμετωπιστούν με κρατική χρηματοδότηση και ευθύνη τα προβλήματα υποδομών της σχολής και να διαμορφωθούν οι αίθουσες και τα εργαστήρια με κατάλληλο και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω στην κυρία Υπουργό ότι από όλα όσα μας είπε, ξέρετε τι νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε. Πρώτα-πρώτα το γεγονός ότι μετά από τις αντιδράσεις του Συλλόγου Εργαζομένων, του Φοιτητικού Συλλόγου και την ερώτηση του κόμματός μας, κάνατε μια αναδίπλωση και εγκρίνατε ξαφνικά, εκεί που δεν υπήρχε λύση, 6 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτό βεβαίως δείχνει για άλλη μια φορά τη σημασία των συλλογικών διεκδικήσεων. Αφετέρου, αυτές οι 6 θέσεις είναι άμεσα κενά που δεν αλλάζουν την αντιπαιδαγωγική φυσιογνωμία της σχολής, την ανάγκη για γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και την αισθητή υλικοτεχνική αναβάθμισή της. Ξέρετε κι εσείς κατά βάθος πως δεν μπαλώνονται με λίγες θέσεις οι ελλείψεις χρόνων και τα μεγάλα προβλήματα, καταργήσεις, αναδιοργανώσεις κλπ. Που έχουν προκληθεί από αυτές μέσα στα χρόνια, ούτε βεβαίως καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες για την εκπαίδευση των καλλιτεχνών. Κρατάω επίσης το εξής, πως οι φοιτητές μένουν ξεκρέμαστοι, μην ξέροντας πού, πώς και τι σπουδάζουν τελικά και βεβαίως από ποιους διδάσκονται. Πως ζουν καθημερινά με τη δαμόκλεια σπάθη των σοβάδων πάνω από τα κεφάλια τους, με τις οροφές που έχουν μετατραπεί σε ντουζιέρες, υποχρεώνοντας τους ίδιους και τους καθηγητές τους να χρησιμοποιούν κουβάδες για να μαζεύουν τα νερά.
Φυσικά δεν μιλάμε, όπως είπα και πριν, για θέρμανση και κλιματισμό. Μιλάμε μόνο για σόμπες και αερόθερμα και αναμνηστήρες το καλοκαίρι που κουβαλάνε φοιτητές από τα σπίτια τους. Φανταστείτε το, είναι η αποκαρδιωτική εικόνα μιας χώρας που ο Πρωθυπουργός της κομπάζει πως ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Να ξαναπούμε πως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ενεργειακής αναβάθμισης και ανάπτυξης, που συνεχώς και παντού διατυμπανίζεται ως στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, το αίτημα για εξαερισμό στον τομέα της χαρακτικής, όπου όλα τα υλικά είναι τοξικά και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών και των καθηγητών, ποτέ δεν ικανοποιήθηκε. Να ξαναπούμε για τις στέγες στους φοιτητές που ποτέ επί της ουσίας δεν παραχωρήθηκε, ενώ η λέσχη είναι επιπληρωμή για την πλειονότητα των φοιτητών. Να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά και πως στους φοιτητές από το 2012 και μετά δεν παρέχονται τα βασικά υλικά με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Ότι πολλά εργαστήρια μάλιστα για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά καταφεύγουν σε χορηγίες. Όσο και τα εργαστήρια που παύουν να λειτουργούν επειδή οι καθηγητές τους συνταξιοδοτούνται μέχρι να γίνει εκλογή νέων διευθυντών, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να γραφτούν σε άλλο εργαστήριο. Τέλος, η διαχρονική πολιτική της υποστελέχωσης οδηγεί σε κατάργηση πολλών μαθημάτων και την υπερσυγκέντρωση πολλαπλάσιων φοιτητών στα εναπομείνοντα εργαστήρια. Η υποχρηματοδότηση έχει σοβαρές συνέπειες σε όλη την κοινότητα της σχολής και τους όρους φοίτησης και διδασκαλίας, ενώ η υποστελέχωση οδηγεί στην καθυστέρηση όλων των δραστηριοτήτων της σχολής, στο να γίνονται δηλαδή ακόμα πιο χρονοβόρες οι εξελίξεις των μελών ΔΕΠ και οι διοικητικοί να επιβαρύνονται με όλο και περισσότερα αντικείμενα εργασίας. Το ερώτημα παραμένει και απαιτεί μια ξεκάθαρη απάντηση από εσάς. Θα μεριμνήσετε τελικά και πότε να στελεχωθεί το Πανεπιστήμιο με βάση τις ανάγκες των αντικειμένων που θεραπεύει, αντί να καταργούνται διαρκώς εργαστήρια και μαθήματα, όχι με βάση την εξέλιξη των καλών τεχνών, όπως τα περίμενε κανείς, αλλά με βάση τις ελλείψεις που εσείς με την πολιτική σας δημιουργήσατε και συντηρείτε. Μιλάμε για αυτή την επισοδρόμηση. Επειδή τυχαίνει να μιλάμε καθημερινά με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί ή που φοιτούν εκεί, θα κλείσω με το κερασάκι στην τούρτα του αδιανόητου. Οι τραγικές ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό δημιουργούν τον εξής παραλογισμό. Δεν υπάρχει κόσμος να ανταπεξέλθει στην προκήρυξη νέων θέσεων. Δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι να τρέξουν τις προκηρύξεις που κάνετε. Γιατί έχει φρακάρει το σύστημα. Αυτά. Ευχαριστώ.